Με την καθιερωμένη λοιπόν μεγάλη παρέλαση των ομάδων και των αρμάτων θα κορυφωθούν την Κυριακή οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Ρεθύμνου. Να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο το Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Χαρά μας να σας φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για τη συνολική κάλυψη αυτού του σπουδαίου γεγονότος. Συζητάμε για ένα πολύ ευχάριστο θέμα. Δεν έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία στα δελτία ειδήσεων, οπότε είναι μια πολύ ευχάριστη παρένθεση, μια πολύ όμορφη συνθήκη. Να πάμε κατευθείαν στο θέμα για το Ρεθεμιώτικο Καρναβάλι, το οποίο έχει τη δική του ταυτότητα, αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλω λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που εν τέλει το ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα και συγκαταλέγεται και στα δημοφιλέστερα όλης της χώρας, έτσι. Είναι ένα καρναβάλι που το κάνει ο κόσμος. Ξέρετε, δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα καρναβάλι από πάνω προς τα κάτω. Χρειάζεται πολύ κόσμο που να έχουν το DNA του καρναβαλιστή, να το νιώθουν, να δουλεύουν επί μήνες γι' αυτό, να αφιερώνουν κόπο, χρήμα, ελεύθερο χρόνο και να μπορούν πραγματικά να κάνουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Όπως διαπιστώσαμε και από το εξαιρετικό ρεπορτάζ που προηγήθηκε, είδατε πόσος κόσμος είναι στρατευμένος στην ίδια κατεύθυνση. Από τις δημόσιες υπηρεσίες μέχρι τους εθελοντές, το νοσοκομείο μας, φυσικά το δημοτικό σύστημα, και νομίζω ότι όλο αυτό, αυτή η συνεργασία βγάζει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Μακάρι η πόλη μας να λειτουργούσε με την ίδια τάξη που θα λειτουργήσει εκείνη την ημέρα. Είναι όλα φροντισμένα, για όλα είμαστε προετοιμασμένοι. Το μόνο που παρακαλούμε από τους χιλιάδες επισκέπτες μας είναι να σεβαστούν τον εαυτό τους και την ασφάλειά τους. Κατά τα άλλα, είμαστε έτοιμοι εμείς να τους υποδεχθούμε και να νιώσουν πολύ όμορφα. Και θα είναι πολλοί. Υπολογίζονται στις 100.000 περίπου επισκέπτες, που οι άνθρωποι οι οποίοι αναμένεται να βρεθούν αυτό το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο στο Ρέθυμνο. Σε κάθε περίπτωση η ταυτότητα της πόλης γενικά ενισχύεται πάρα πολύ και ενισχύεται και στο εξωτερικό. Είναι αυτό το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας που προαναφέρατε? Βεβαιότατα. Είναι, αν θέλετε, μια ιδιαίτερα εξωστρεφής προσπάθεια των Ρεθυμνιωτών. Παράλληλα αποτελεί μια πολύ σοβαρή οικονομική τόνωση της τοπικής οικονομίας που... Οπωσδήποτε ο χειμώνας ήταν δύσκολος, ο Ιανουάριος ήταν με πολλές επιχειρήσεις κλειστές λόγω του ελλείψεως ενδιαφέροντος. Έτσι παίρνουν μια ανάσα οι επιχειρηματίες μας και σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε για την έλευση της τουριστικής περίοδου, που και αυτή θα έρθει πολύ γρήγορα φέτος. Προγραμματιζόμαστε για τις αρχές Απριλίου, οπότε με ένα πολύ μικρό διάστημα κενό θα μπορούμε πραγματικά να έχουμε μια συνεχόμενη ροή και οικονομική ζωή στον τόπο μας. Και τα ωφέλη ήδη φαίνονται και από τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου, κύριε Μαρινάκη, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ήδη από τις αρχές του μήνα, αυτό που καταγράφουμε εμείς σε επίπεδο ρεπορτάζ είναι ότι αυξάνονται και οι ανάγκες της αγοράς. Δηλαδή, δουλεύουν όλοι πυρετοδός, από παραγωγούς μέχρι προμηθευτές, μέχρι καταστηματάρχες, μέχρι εμπόρους ή πάντες. Ακριβώς. Είναι ένας κύκλος. Ένας βασικός κύκλος της οικονομίας που πραγματικά δείχνει ότι μπορούμε να κατασκευάζουμε εξαιρετικά γεγονότα με τις δικές μας δυνάμεις και να αναλώνουμε και να καταναλώνουμε τα δικά μας προϊόντα. Είναι πραγματικά κάτι που το επιδιώκαμε χρόνια, ακόμα και τις στολές και τα άρματα, όλα αυτά να έχουν την ταυτότητα του Ρεθεμιώτη, τη φινέτσα και το μεράκι, την τέχνη των Ρεθεμιωτών. Και περίπου το έχουμε καταφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και επιδιώκουμε να το κάνουμε στον απόλυτο. Πάντως εγώ, σε σχέση με το οικονομικό αποτύπωμα, για να το καταλάβει και ο τηλεθεατής, κύριε Μαρινάκη, θα αναφέρω μόνο ότι για την εστίαση τουλάχιστον ένας μήνας καρναβαλικών εκδηλώσεων ισοδυναμεί σε έσοδα, τουλάχιστον έτσι μας λένε οι επαγγελματίες, με ένα καλό Ιούλιο. Που τον Ιούλιο βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Δηλαδή το πρόσημο είναι θετικό και όχι μόνο για την εστίαση, έτσι και για το εμπόριο συνολικά. Είναι αλήθεια αυτό. Η τζίρι είναι πάνω από 10 εκατομμύρια τουλάχιστον. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μια πόλη του δικού μας μεγέθους είναι μια πολύ σοβαρή ανάσα και αυτό το θέλουμε εμείς, γι' αυτό και ο Δήμος στηρίζει το καρναβάλι, αλλά θέλω να καλέσω όμως το επιχειρήν να προστατέψει περισσότερο και τους καρναβαλιστές και να δημιουργήσουμε μια τέτοια βάση που όχι μόνο να κερδίζουμε αλλά και να συνεισφέρουμε, γιατί αν έλειπε το μεράκι και ο κόπος και το κόστος που αναλαμβάνουν οι καρναβαλιστές μας, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ρεθυμιώτικο καρναβάλι. Πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς
και να όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και φυσικά το βάρος των διοργανωτών πέφτει και στην ασφάλεια, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πολιτών, έτσι. Έχετε ένα νοσοκομείο το οποίο παρά τα όποια προβλήματα, και είναι πολλά, θα βρίσκεται σε επιφυλακή, ο Ερυθρός Σταυρός, ΕΚΑΒ, οι πάντες σε ετοιμότητα. Πράγματι, είμαστε όλοι έτοιμοι και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους γιατρούς μας και τους νοσηλευτές, αλλά και ιδιαίτερα τους εθελοντές μας, οι οποίοι είναι δίπλα στον καθένα που έχει ανάγκη. Εύχομαι να τους χρειαστούμε όλο και λιγότερο. Ξέρετε, είναι θέμα ατομικής ευθύνης, αλλά και μιας περιφρούρησης που οφείλουν και οι ίδιες οι ομάδες να έχουν, γιατί μέσα στις τάξεις τους παρισφρύουν νέα παιδιά, ανώριμοι, ενθουσιώδη. Πρέπει λοιπόν να τους βάλουμε σε μια τάξη και να τους πούμε ότι για να χαρούν αυτή τη μεγάλη γιορτή πρέπει να είναι νυφάλιοι και να έχουν τις πλήρες τις αισθήσεις τους για να καταλαβαίνουν και να διασκεδάζουν σωστά. Και όχι να χρειαστεί να είναι σε ένα ράντσο νοσοκομείο. Πάντως, αυτό που παραδέχονται, κύριε Μαρινάκη, οι πάντες, είναι ότι το Ρέθυμνο είναι μία από τις πλέον λειτουργικές, πέρα από όμορφες πόλεις. Και αυτό νομίζω ότι οφείλεται και στη δουλειά που έχετε κάνει εσείς, ως Δήμος εννοώ. Αυτό το λέτε εσείς. Εμείς αυτό να το λένε το οι πολίτες σε επίπεδο ρεπορτάζ. Εγώ θα πω έτσι κι αλλιώς τα καλύτερα για το Ρέθυμνο, γιατί η μισή μου καρδιά είναι εκεί. Και πραγματικά, το ξέρω πολύ καλά, κύριε Σαλαπάτα, ξέρω τους κύριους δεσμούς που είτε με την κοινωνία μας, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η δουλειά αυτή είναι συλλογική και ένα μεγάλο μέρος το κάνουν και οι ίδιοι οι πολίτες με την αλλαγή της νοοτροπίας. Είναι πολύ σημαντικό να σέβεσαι τους άλλους και να καταλαβαίνεις την ουσία και την σημασία του δημόσιου χώρου, τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, τι θα πει βιώσιμη κινητικότητα, τι αξία έχει ένα μεγάλο πεζοδρόμιο ή μια πλατεία, πόσο απαξία έχει η κατάληψη όλων των δημόσιων χώρων χωρίς λόγο μόνο και μόνο για να κερδίζομαι. Ξέρετε, επειδή μιλάμε και ξέρω πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει τα θέματα, αυτή η υπερεκμετάλλευση δημιουργεί αποδυνάμωση τελικά του τουριστικού προϊόντος. Πρέπει να ενδυναμώσουμε το προϊόν μας με την ταυτότητα και την ποιότητα και των ανθρώπων μας, αλλά και των προϊόντων μας. Και να δείξουμε το σεβασμό μας και στη φύση και στο περιβάλλον. Και γι' αυτό χαιρόμαστε για το καρναβάλι μας, που έχει και ευαισθητοποιημένα μηνύματα. Ασχολήθηκε παλιότερα με τα στοιχεία της φύσης, δείχνει πάντα την περιβαλλοντική του ευαισθησία και φέτος έχουμε φτιάξει ειδικά συστήματα ανακύκλωσης όλοι μαζί, δηλαδή θέλουμε να περνάμε μηνύματα. Το καρναβάλι είναι γιορτή, αλλά συγχρόνως είναι και μια διαδικασία που διαπαιδαγωγούμε τους επισκέπτες μας και προφανώς και τους πολίτες μας. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά σε αυτό το σημείο για την παρουσία σας στο δελτίο μας και να υπενθυμίσω κλείνοντας ότι η αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας είναι η Crete TV, το ραδιόφωνο του 984, η εφημερίδα Νέα Crete και το πόρταλ neacrete.gr. Σας ευχαριστώ ξανά. Εμείς ευχαριστούμε και εσάς και το κανάλι σας για τη συνολική κάλυψη αυτού του σημαντικού γεγονότος για την πόλη μας. Γεια σας.